Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Vivian's Makeup World. Είμαι η Vivian, για όσους δεν με ξέρετε. Έχω διαλέξει κάποια καλλιτικά που θέλω να σας δείξω με αυτά ένα πολύ ωραίο μακιγιάζ. Θα βγει πολύ ωραίο, είμαι σίγουρη. Θα βάλω λίγο στα χείλη μου ένα lip balm σε μορφή stick από τα Cores, τα καλλιτικά. Έχει έτσι ένα ροζ χρώμα. Είναι πολύ ωραίο και ενυδατικό. Είναι σε αυτήν εδώ τη συσκευασία. Είναι ένα γλυκούλι. Με το 190 πινέλο από τα MAC θα πάρω Studio Tech, επίσης από τη MAC. Ένα make-up σε μορφή πούδρας. Έχει περισσότερο το στοιχείο του make-up παρά της πούδρας, αλλά είναι σε αυτή τη μορφή compact. Και είναι εδώ έτσι ακριβώς. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι το NC 20. Βάζω μία ικανοποιητική ποσότητα, γιατί θέλω να καλύψω και κοκκινίλες που έχω. Δεν είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό έτσι ώστε να χρησιμοποιήσω κάποιο καμουφλάζ, αλλά θα βάλω μία έτσι ωραία ποσότητα για να το τις εξουδετερώσω όσο γίνεται το δυνατόν περισσότερο χωρίς καμουφλάζ. Παίρνω ένα τρίγωνο σφουγγαράκι λάτεξ. Συνήθως τα βρίσκεται σε στρόγγυλο, σε συσκευασία στρόγγυλο και είναι κομμένα σε τριγωνικά σαν πίτσα. Είναι πάρα πολύ πρακτικά και νομίζω ότι όλοι πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ένα τέτοιο, γιατί βοηθάει έτσι να παίρνει το πολύ πολύ make-up, να κάνει αυτές τις γραμμές, να απλώνει καλύτερα το make-up, στα μάτια βοηθάει, σε κάποιες γραμμές όταν θέλουμε να σβήσουμε. Παίρνω μία βάση από τη MAC, ένα paint pot, είναι το Painterly, έτσι λέγεται, και είναι ένα χρώμα έτσι του δέρματος matte. Το δάχτυλό μου και βάζω μία ικανοποιητική ποσότητα σε όλο το μάτι μέχρι πάνω στο φρύδι. Παίρνω λοιπόν μία σκιά από τα MAC, λέγεται Star Violet, mauve, έτσι, βιολετή χρώμα, πολύ ωραίο. Το δάχτυλο και αυτή. Όσο μπορούμε να αποφεύγουμε πινέλα, θα τα αποφεύγουμε. Και βάζω σε όλο το κινητό βλέφαρο, μέχρι την κόγχη. Για να έχει καλύτερη απόδοση, ξαναπαίρνω μία ποσότητα και ξαναβάζω από πάνω. Έτσι, για να μου βγάλει ένα έντονο αποτέλεσμα. Το 224 από τα MAC και να κάνω ένα γρήγορο blending, ένα γρήγορο βασικά σβήσιμο, δεν θα έλεγα blending, γιατί δεν μιξάρω τίποτα. Μία πολύ ωραία σκούρη σκιά, λέγεται Beauty Matte. Είναι μία σκιά η οποία έχει έντονα glitter μέσα, είναι mauve. Βγαίνει σχεδόν μαύρο. Είναι αυτό εδώ το χρώμα. Ένα μαύρο μολυβάκι από τη Chanel και θα κάνω εδώ μία... Θα δώσω λίγο έντοση. Τέλειο. Θα δώσω λίγη ένταση εδώ. Μία γωνία διακριτική. 219 από τη MAC που είναι ένα πινέλο μικρό για σβήσιμο. Και θα κάνω λίγο, θα σβήσω εδώ πέρα. Παίρνω λοιπόν την Beauty Market. Και βάζω ακριβώς εδώ που έβαλα το μολύβι. Το 224 από τα MAC και λίγο σβήνω. Παίρνω ένα
pigment. Είναι το ίδιο χρώμα με τη σκιά, την violet που έβαλα. Θα βάλω μια πολύ ωραία ποσότητα, βάζω εδώ. Και θα βάλω λίγο αναγκαστικά λίγη ακόμα από τη σκούρη σκιά, έτσι ώστε να δώσω λίγο ακόμα ένταση, γιατί χάθηκε δυστυχώς. Top of the Paws. Σκιά από τα MAC, είναι για το τόξο φεριδιού και είναι ροζ. 14 από τα Sephora πινέλο. Νούμερο 2 χρώμα από τα προϊόντα Corez. Είναι ένα μολύβι για τα φρύδια. Ένα φοβερό καταπληκτικό μολύβι για τα μάτια. Είναι αδιάβροχο, είναι υπέροχο, το λατρεύω, δεν φεύγει με τίποτα. Με τίποτα όμως, με τίποτα. Άμα θες να το έχεις 10 μέρες εκεί στο μάτι θα μένει. Και θα μένει. Ο ντόρος λοιπόν γίνεται για το Undercurrent. Και είναι αυτό εδώ το μολύβι. Εγώ θα το βάλω. Είναι πρώτα απ' όλα γράφει απίστευτα, εύκολα. Τι να πω, είναι καταπληκτικό μολύβι. Είναι ένα έντονο πράσινο χρώμα. Και εγώ θα το βάλω σε όλο το μάτι από κάτω. Νούμερο 11 είναι ένα πινέλο από τα Sephora. Είναι το δεξί μου χέρι. Και σβήνω λίγο. Είναι τόσο σταθερό που δεν χρειάζεται να βάλω κάποια σκιά από πάνω, έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί. Είναι και διάβροχο. Λοιπόν, το Chanel το μολύβι είναι το νούμερο 61 και είναι το μαύρο και βάζω από μέσα. Βάζω μάσκαρα. Και από κάτω θα βάλω Amsus Extreme, είναι από την Estée Lauder και είναι το νούμερο 6. Πράσινο χρώμα, φοβερή. Για να ενισχύσω το πράσινο. Λοιπόν. Studio Finish Concealer είναι το NC15. Βάζω λίγο με το χέρι. Λίγη πούδρα. 150 από τα MAC. Θα κάνω κοψίματα και βασικά θα κάνω φωτοσκίαση με μία διπλή παλέτα από τη Sephora που είναι το σκούρο χρώμα για κοψίματα και το ανοιχτό για highlighting. Ένα πινέλο του make-up. Θα πάρω το σκούρο χρώμα. Και μετά με το 116 θα έρθω να σβήσω. Παίρνω λοιπόν και το ανοιχτό χρώμα και βάζω εδώ για λάμψη. Gentle από την MAC είναι ένα ρούζ. Πολύ ωραίο χρώμα, βάζω λίγο.
Το λες και λίγο πολύ. Δεν πειράζει όμως. Υπάρχει αυτό, οπότε το σβήνω. Πάρα πολύ ωραίο μολύβι για τα χείλη. Είναι από την Eredou και είναι το 141. Είναι πάρα πολύ ωραίο καφετί. Βάζω. Με το Viva Glam το νούμερο 2. Αυτό ήταν το μακιγιάζ λοιπόν που είχα να σας δείξω σε αυτό το βιντεάκι. Αν σας αρέσει μπορείτε να κάνετε ένα like, να κάνετε subscribe στο κανάλι Vivian's Makeup World, να με ακολουθήσετε στο Instagram, πάλι Vivian's Makeup World, ή στη σελίδα μου στο Facebook, να κάνετε και εκεί ένα like και να ενημερώνεστε, να βλέπετε περισσότερες φωτογραφίες, όλα τα βιντεάκια και μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση, οποιοδήποτε σχόλιο και να συζητάμε τα πάντα. Φιλιά σε όλους!